Γεια σας, καλό μου κρεσπάκια και μη κρέσπε εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Stranded Deep και είμαστε στη σεζόν 2, επεισόδιο 1. Και γιατί είναι σεζόν 2, well, πολύ απλά, με λίγα λόγια, γιατί σβήστηκαν τα πάντα τη σεζόν 1, όλα τα επεισόδια που γράφαμε μέχρι στιγμής. Γιατί ήμασταν σε μια παλιότερη έκδοση και οι developers δεν το ξεκαθάρισαν από την αρχή αυτό πολύ καλά και ίσως εγώ δεν το κατάλαβα πολύ καλά και είχαμε φτάσει 80 μέρες, τέλος πάντων. Ήθελα να παίξουμε το τερματισμό επιτέλους, το endgame. Μόνο που ο τερματισμός βρισκόταν σε αυτή την έκδοση, την experimental, σε μια πιο καινούργια έκδοση του παιχνιδιού, ok. Οπότε στην παλιά έκδοση δεν υπήρχε καν το αεροπλανοφόρο, το νησί με το αεροπλανοφόρο, τίποτα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Άρα ξεκινάμε από την αρχή, είμαι σε αυτό εδώ πέρα το όμορφο νησάκι και μου θυμίζει ήδη, ξέρεις, καλοκαιράκι και σκέφτομαι πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Αργία ακόμα έχουμε, λοιπόν. Πριν να αρχίσουμε, πολλοί από εσάς με ρωτάτε τι είναι αυτό το μήνυμα που εμφανίζεται, προώθηση, επιπληρωμή, χρειάζεται να πληρώσω κάτι. Όχι, όχι. Εννοείται, τα βιντεάκια είναι δωρεάν, εντελώς δωρεάν και θα είναι για πάντα εντελώς δωρεάν. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπεις τα βίντεο. Δεν πληρώνεις κάτι γι' αυτό. By the way, έχω γυναικείο χαρακτήρα αυτή τη φορά. Έχω επιλέξει γυναίκα, να το παίξουμε λίγο διαφορετικά. Οπότε η προώθηση, η πληρωμή είναι απλώς για επειδή προωθώ κάποια προϊόντα όπως μπλούζες, κούπες, φούτερ, μάσκες και τα τελευταία προϊόντα είναι αυτά εδώ πέρα, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Yep, βγάλαμε full face, αυτά είναι τα full face με το λογότυπο Gaming Recipe και τα φοράς, ξέρεις, για το λαιμό σου, υπάρχουν σε διάφορα χρώματα. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με αυτό, ακόμα και στο καρπό να τα βάλεις, σαν μάσκα, δεν ξέρω και εγώ τι, σαν μπαντάνα. Σε διάφορα χρωματάκια και επειδή τα προωθώ όλα αυτά τα προϊόντα πρέπει να σας ενημερώσω στην αρχή του βίντεο, ok? Αυτά, αυτό είναι η προώθηση. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, by the way, αν θέλεις να πάρεις κάτι και να με υποστηρίξεις υπάρχει link στην περιγραφή. Λοιπόν, ας αρχίσουμε και δεν θα βάλω κανένα custom island αυτή τη φορά, δεν υπάρχει λόγος, δεν θέλω να τα κάνω πάλι σκατουλάκια. Τι έχουμε, οπότε... Ξενέρωσα λίγο που ξεκινάμε από την αρχή, αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι κάτι δύσκολο, θα προχωρήσουμε εύκολα και σχετικά γρήγορα. Πάμε λίγο να εξερευνήσουμε σε αυτό το επεισόδιο, γιατί θέλουμε πράγμα. Κοίτα εδώ πέρα, το νησί με το αεροπλανοφόρο μου το έβγαλε ακριβώς δίπλα μου. Με σπόναρε ακριβώς δίπλα στο endgame. Δηλαδή είναι πολύ κοντά, μπορώ να πάω και τώρα με αυτό εδώ πέρα να το ψάξω ή να το δω, αλλά δεν μπορούμε να τερματίσουμε το παιχνίδι γιατί χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε νομίζω τα πράγματα που είχαμε πάρει από τα boss fights. Τα οποία... Well, πρέπει να πολεμήσουμε. Πάλι για άλλη μια... καρχαρίες κάπου τώρα. Κάπου θα έχει καρχαρίες τώρα κάπου. Νάτος. Με περιμένει ο τύπος. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο αέρα. Πάρω το αυτό. Pick up. Yep. Χρειαζόμαστε εκείνα τα πραγματάκια τέλος πάντων. Come on. Nice. Τι άλλο έχει? Δεν έχει τίποτα. Και εδώ πέρα έχει αυτό και αυτό. Ωραία. Θα το προχωράω όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μπορέσουμε, ας πούμε, να φτιάξουμε, ξέρεις. Wow. Χάλασε το μαχαιράκι. Είχα χρησιμοποιήσει το μαχαίρι για να φτιάξω όλα τα απλά πραγματάκια στην αρχή όταν το άρχισα. Φέρε εδώ την μπάλα. Οι μπάλες θα φύγουν τώρα. Δεν νομίζω να καταφέρουν να τις... κρατήσω, να τις μεταφέρω όλες μαζί. Νομίζω έρχεται η καρχαρία από πίσω μου. Γι' αυτό παίζει αυτή η μουσική. Ήταν δίπλα μου, ρε. Θα αφήσω και τη μουσική αυτή τη φορά. Ίσως έχει έτσι λίγο πιο πολύ suspense, πιο πολύ αγωνία. Ξέρεις τι γίνεται με αυτή την έκδοση. Αυτή είναι η τελευταία έκδοση. Βέβαια είναι experimental έκδοση του παιχνιδιού. Τι κάνεις? Μπορείς να τρέξεις. Α, του έχει τελείωσει η στάμινα. Οκ, είμαστε εντάξει. Και σε αυτή την έκδοση, θυμάστε που στην προηγούμενη έκδοση τα νησιά ήταν 5x5, ήταν 25 νησιά σύνολο και ήταν ένα τετράγωνο, έτσι. Σε μια ευθεία όλα τα νησιά. Μπορούσες, ας πούμε, να καταλάβεις το που πρέπει να πας, από που ήρθες κτλ. Σε αυτή την έκδοση, θα βλέπετε αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή. Είναι ο χάρτης, ο καινούριος χάρτης. Έχει πάρα πολλά νησιά. Όπως βλέπετε και είναι διασκορπισμένα, παιδιά, είναι διασκορπισμένα. Ελπίζω απλώς να βάλουν με κάποια updates, να βάλουν περισσότερα πραγματάκια, ούτως ώστε να μπορείς να φτιάξεις, να χτίσεις περισσότερα πράγματα κτλ. Αυτό θα είναι ωραίο να δω. Έχω φτιάξει ήδη, πώς λέγεται αυτό, ρε, το smoker και αυτό με το νερό που είναι το
Water Seal Collector. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, τι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε. Οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξουμε μια σχεδία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να, ξέρεις, απλά να ταξιδέψουμε, να πάμε αλλού στα γρήγορα. Οπότε, ναι, ας εξερευνήσουμε στα γρήγορα, να δούμε τι έχει το νησί, τι έχει να μας προσφέρει και να αρχίσουμε να εξερευνάμε. Ε, hey, άλλο ένα κουτί. Φέρτε εδώ. Thank you very much. Okay, λοιπόν, αυτά τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να τα πάρω όλα μαζί. Τέλεια. Οπότε θα τα μεταφέρουμε ένα-ένα, αναγκαστικά. Ωραία, θα αφήσουμε αυτά τα πράγματα εδώ. Ξέρετε, θυμάστε πως, για όσους παρακολουθήσατε τη προηγούμενη σειρά, θυμάστε πόσο φρίκι ήταν στην αρχή. Οπότε θα κάνουμε αυτό το χάος για άλλη μια φορά. Θα τα βγάλουμε όλα εδώ πέρα για να βλέπουμε τι έχουμε. Και θα δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να χτίσουμε. Ξέρεις τι, αυτό θα το πάρω. Ίσως ψαρέψουμε και λίγο. Θα δούμε πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να χτίσουμε αυτή τη φορά. Ξέρεις, το όχημά μας. Κάποια καλύβα ίσως. Και άλλο ένα κουτάκι, τέλεια. Τώρα είναι που χρειάζεται να ρίξω περισσότερο, να αφιερώσω περισσότερο χρόνο, πιστεύω, για να εξερευνήσουμε τουλάχιστον γύρω από το νησί και τα λοιπά. Okay, κάναμε το κύκλο του νησιού. Υπάρχει κι άλλο ένα εκεί. Για πάμε εκεί. Ωραία, δεν βλέπω καρχαρία δίπλα μας. Καλό είναι αυτό. Άνοιξε πόρτα. Φέρ' το κι αυτό εδώ. Βλέπεις, κατευθείαν τα μαζεύεις. Ου, tires, αυτά τα χρειαζόμαστε. Αυτά τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Ελά. Κατευθείαν όμως μαζεύεις, δηλαδή από το πρώτο επεισόδιο μπορείς να μαζεύεις πολλά πραγματάκια. Ωραία. Θα τα κουβαλήσουμε και αυτά, παιδιά, γιατί τα χρειαζόμαστε. Θα φτιάξουμε τη βάση για τη σχεδία μας, οπωσδήποτε. Θυμάστε πως πάει. Και για όσους αναρωτιέστε γιατί πολύ απλά δεν μεταφέρθηκαν τα saves, δηλαδή ό,τι είχα χτίσει και γενικά τα level, τα επίπεδα που είχα φτάσει στο χαρακτήρα στην προηγούμενη σεζόν, δεν μεταφέρονται. Αυτή είναι η βλακία που κάνανε, παιδιά. Αυτή είναι η κυρίως βλακία που κάνουν οι developers. Ότι εάν πας σε κάποια επόμενη έκδοση, ξεκινάς από την αρχή. Είχαμε φτάσει 80 μέρες, έτσι. Και απλά ξεκινήσαμε από την αρχή. Λοιπόν, φέρ' το και αυτό εδώ. Okay. Λαστιχάκι μου καλό. Κάτσε σε παρακαλώ εδώ. Το πρώτο, η προτεραιότητα, η νούμερο είναι προτεραιότητά μας, πιστεύω πρέπει να είναι η σχεδία. Να φτιάξουμε σχεδία, γιατί πολύ γρήγορα θα μείνουμε χωρίς υλικά, χωρίς τροφή κτλ. Και θα κόψουμε αυτούς τους κοκοφίνικες μάλλον. Ούτως ώστε να φτιάξουμε τη σχεδία. Yeah. Πάμε να δούμε τι χρειάζεται. Building consumables. Πού είμαστε? Vehicles. Εδώ πέρα. Είμαστε στη βάση. Λοιπόν, level 3 χρειάζεται να πας για να φτιάξεις και σχεδία με λάστιχα και βαρέλια. Και έχουμε λάστιχα και βαρέλια εμείς. Τέλεια. Θα ξοδέψουμε όλο το ξύλο. Ίσως καταφέρουμε. Είμαι level 2 αυτή τη στιγμή. Οπότε ίσως καταφέρουμε μετά από λίγο χτίσιμο να ξεκλειδώσουμε αυτά τα δύο. Το ίδιο και εδώ. Εντάξει, αυτό θα το φτιάξουμε με απλό ξύλο. Και αυτά μπορούμε να το φτιάξουμε. Τέλεια. Οπότε το επόμενο βήμα, ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα, θα κόψουμε όλα τα ξύλα εδώ πέρα. Γιατί θα τα χρειαστούμε να ανάψουμε και φωτιά και να φτιάξουμε σχεδία. Ίσως να φτιάξουμε μια καλύβα. Okay, let's do this. Λοιπόν, παιδιά, έχω κόψει όλα τα δεντράκια εδώ πέρα και τα άφησα όπου να είναι διασκορπισμένα, δεν με ενδιαφέρει καν. Πρέπει να φτιάξουμε κάτι ούτως ώστε να ανεβάσουμε level. Wood foundation, okay. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε, 4 ξύλα, άνετα. Οπότε, wood foundation. Wood foundation, από πού θα ξεκινήσουμε? Δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Βάλ το έτσι τώρα. Είναι κάτι πρόχειρο, έτσι. Δεν μας νοιάζει, απλώς για να ζήσουμε, να μπορέσουμε να ζήσουμε εδώ πέρα. Ωραία. Βάλτε και αυτό εδώ. Φτιάξε κι άλλο. Το κάνουμε λίγο μεγαλούτσικο. Έτσι, τόσο ώστε να χωράει πραγματάκια μέσα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, ήδη ξεκλειδώσαμε το level 3 που είχαμε κλειδωμένο πριν για τα λάστιχα, αλλά έχουμε και βαρέλια. Οπότε πρέπει να φτάσουμε level 4 οπωσδήποτε για να μας αφήσει να φτιάξουμε μια έτσι ωραία σχεδία. Να χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον τα βαρέλια και τα λάστιχα που έχουμε. Να φτιάξω πόρτα, ε! Δεν λέει να είναι χωρίς πόρτα, τέλος πάντων.
Βάλ το αυτό εδώ. Μια χαρά θα είναι έτσι. Έτσι θα το κάνουμε. Βασικά να έχει εισόδους ίσως από παντού. Όχι, δεν θα κάνουμε εισόδους από παντού. Θα το κάνουμε όμορφο. Okay. Ναι, μεν είναι κάτι απλό, κάτι πρόχειρο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι όμορφο. Έχω μια ωραία κουπίτσα εδώ πέρα. Summer vibes. Summer vibes λέει. Παιδιά στην υγεία σας. Τέτοιο καφέ δεν έχεις ξαναπεί. Δεν έχεις ξαναπεί τέτοιο καφέ στον Γκιόμε. Είναι decaffeine, full γάλα, μισό γάλα, μισό νερό. Ξέρω εγώ. Είναι κανονικό φραπόγαλα, δε. Προσπαθείς να ξυπνήσεις με αυτό, αλλά δεν ξυπνάς. Αντιθέτως, νιστάζεις περισσότερο. Γιατί είναι σαν το γαλατάκι που σε έδινε κάπου τη μαμά σου, ξέρω εγώ, μπαμπά σου. Τώρα, αυτό που σκέφτομαι, αφού ξεκλειδώσαμε το πρώτο κομμάτι του vehicles, αυτό εδώ πέρα, σκέφτομαι να φτιάξουμε ένα raft base, μια βάση σχεδίας με τα λάστιγα που έχουμε φέρει. Και ίσως έτσι, και δεν θα ξοδέψουμε ξύλο για το σπίτι, ούτως ώστε να μείνουμε χωρίς ξύλα για να φτιάξουμε τη σχεδία. Και συγχρόνως θα ίσως αναβαθμίσουμε το παίκτη ακόμα περισσότερο να χτίσουμε κάτι. Και πολύ σύντομα είμαι αρκετά σίγουρος θα πρέπει να φτιάξω ένα νέο τσεκούρι. Γι' αυτό χαλάει πολύ γρήγορα. Yep, χάλασε το τσεκούρι μου, φίλε. Okay. Crafting. Πάμε εδώ και θα φτιάξουμε crew ducks. Refined ducks. Αυτό θα είναι ωραίο να φτιάξουμε, αλλά θέλουμε ένα crew ducks πρώτα. Okay, ας φτιάξουμε ένα crew ducks. Τι θέλει ένα σκηνή. Ωραία, φίλε, θα ξοδέψω το μοναδικό σκηνή που έχω τώρα, αλλά δεν πειράζει. Είναι για καλό σκοπό. Να το σκηνή. Να η πέτρα. Με την πέτρα μπορούμε να φτιάξουμε αυτό. Θέλουμε δύο τέτοια, λέει. Έχουμε δύο τέτοια. Οπότε φτιάξε ένα crew ducks. Τέλεια. Και τώρα θα πάμε. Crudax. Τώρα θέλουμε να φτιάξουμε το Refined Dax, το οποίο θα μας κρατήσει περισσότερο. Οπότε φτιάξε ακόμα. Έχω μείνει από πέτρες. Πες μου ότι έχω μείνει από πέτρες. Α, πού είναι οι πέτρες? Τις είχα μαζέψει όλες σε ένα σημείο. Πες μου ότι τις ξόδεψα ήδη. I do not believe this. Λοιπόν, είναι πια επίσημο. Έχουμε μείνει χωρίς πέτρες. Ξέρεις τι? Δεν θα ξοδέψω τον χρόνο μου. Θα πάω. Yeah, it's okay. Θα πάω με αυτό. Οπότε, τι θέλουμε να φτιάξουμε? Vehicles. Αυτή είναι εδώ πέρα τη βάση. Tire Raft Base. Θέλουμε ένα σκηνή. Ελπίζοντας ότι έχουν μεγαλώσει τα... Well, να ένα. Fiber Sleeves. Πάλι καλά που θέλουμε ένα σκηνή. Oh, guys, είναι δυσκολάκι τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί χρειαζόμαστε η βάση. Δεν θα είναι ένα κομμάτι, χρειάζεται ένα κομμάτι, χρειάζεται ένα σκηνή για ένα κομμάτι της βάσης. Και η βάση θα είναι πολλά κομμάτια. Oh, crap. Oh, no. Δεν βλέπω fiber sleeves. Πουθενά όμως. Oh, μάλλον θα αναγκαστούμε να κάνουμε ένα ταξίδι με αυτό εδώ πέρα για να πάρουμε fiber sleeves. Πάμε, μην το σκεφτόμαστε, πάμε κατευθείαν. Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έχω φτάσει στο νησί. Τα κακά νέα είναι ότι μας περιμένουν μεγάλοι κάβουρες και δεν ήρθα καθόλου προετοιμασμένος για αυτά. Πού πας, καβουρά μου? Καβουρά, πάλι την ίδια ιστορία θα έχουμε. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, ας το. Μπορείς να μου σκάσεις τη σχεδία με τα πανέμορφα. Τι κάνεις? Ας το εδώ πέρα. Το αδερφάκι σου που είναι? Αυτό κόλλησε σχεδία, ρε φίλε. Τα κατάφερα. Αυτό είναι το παιδί. Όχι, έχω να τρεχιάσει, ρε. Με κυνηγάει, okay. Ελπίζω να μην έχει φίδι, γιατί δεν είμαι καθόλου προετοιμασμένος για τσίπημα φιδιού, για δηλητηρίαση. Okay. Ω, κι άλλος. Παιδιά, έχω να τριχιάσει, έχω μπικιάσει τώρα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί τα φοβάμαι αυτά. Τι είναι αυτή η μουσική που παίζει? Τέτοια μουσική θα έπαιζε στην κηδεία, ρε φίλε, αν ψοφούσω να βαγώ σε αυτή τη στιγμή. Okay, fabric sleeves, γρήγορα. Dude, δεν σου έκανα κάτι, δεν σου παίρνω το σπίτι σου, θα φύγω. Ξέρεις τι, μπορώ να φτιάξω στα γρήγορα κάτι, για να το πολεμήσω, έτσι. Ε, I can do it. Φτιάξε αυτό, nice. Επέλεξε το. Okay, let's go. Come here, you motherfucker. Ναι! Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και έχεις πεθάνει. Έξι, 6, παλιά έπαιρνε νομίζω 4, αλλά ήμουν μεγαλύτερο level, ε. Τι
Τι έπαθε. Θα πάρουμε και κρεατάκι, κρεατάκι. Θα το κάνω σαν γρήγορα, θα μαζέψω ό,τι fibrous leaves και ό,τι άλλο μπορώ να μαζέψω, ό,τι χωράει στο inventory μου. Και θα γυρίσω στο νησί μου, το οποίο ελπίζω να θυμάμαι ποιο είναι. Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα. Οκ. Τα λέμε σε λίγο. Ωραία. Είχαμε το νησί από εδώ με το ροδονοφόρο, άρα το νησάκι μας είναι εκεί πέρα. Όχι, 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 είναι αυτό που ακριβώς φοβόμουν. Όχι! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! This is very bad. This is very bad. Και πρέπει να λειτουργήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Χάθηκε το τσεκούρι μου. Το τσεκούρι μου έγινε αόρατο. Έχω ένα αόρατο τσεκούρι. Οκ, δεν πειράζει. Please. Please. Δεν το. Να το. Το βρήκα. Το βρήκα. Άντε, γεια. Με! Κοίτα εδώ, ρε. Κατευθείαν. Μη σβρώξει σχεδία μου μόνο. Λοιπόν, μπορώ να φτιάξω. Antidote, not enough room, φυσικά. Οκ, 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 οκ. Θα πάω να απομακρυνθώ. Φέρ' το αντίδοτο. Ήπια με το αντίδοτο. Λοιπόν, φύγαμε έτσι όπως είμαστε. Δεν θέλω να κάτσω άλλο εδώ πέρα. Πάρε και αυτή την πέτρα. Γρήγορα πρέπει να βρω νεράκι, νεράκι, νεράκι. Παιδιά, τουλάχιστον φτάσαμε στο νησί μας. Είμαστε εντάξει, ζούμε, είμαστε ασφαλείς. Τουλάχιστον εδώ είμαστε ασφαλείς. Σταμάτα να operate, hold to attach, τέλεια. Μη πατήσεις κανέναν αχινό, ειδικά εδώ μη πατήσεις αχινό, γιατί δεν έχουμε αντίδοτο εδώ πέρα. Πού να σ' αφήσω εσένα. Άστε εδώ πέρα, λοιπόν. Οκ. Εάν βρω ένα φακό, θα είμαστε τέλεια. Πού είχα αφήσει το φακό μου τώρα. Οκ, βρήκα ένα φακό. Επιβιώσαμε. Επιβιώσαμε την πρώτη νύχτα, παιδιά. Yes, φύτρωσαν και τα yuga trees, τα fibrous leaves. Λοιπόν, ένα save. Οπωσδήποτε. Πάμε να πιούμε το νεράκι. Ζούμερ, παιδιά, δεν το πιστεύω. Επιβιώσαμε, πάμπα. Τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα θα το σταματήσουμε κάπου εδώ πέρα. Θα αδειάσουμε εδώ πέρα τα πραγματάκια που... Το τσεκούρι μου το αόρατο. Οκ, καλή τύχη να το βρεις τώρα. Refined knife, yeah, δεν πρόκειται να το βρω τώρα. Δεν έχω ιδέα γιατί το τσεκούρι μου έγινε όρατο. Ίσως επειδή είναι experimental. Είναι σαν να παίζεις την beta έκδοση του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα φτιάξουμε καινούριο. Θα αφήσουμε εδώ πέρα τα fibrous leaves. Ωραία. Τα yucca trees μπορούμε να τα φυτέψουμε εδώ πέρα. Αν και νομίζω ότι θα μεταφερθούμε αρκετά γρήγορα σε εκείνο το νησί. Εκείνο ήταν. Από πού ήρθαμε, ρε παιδιά, έχω μπερδευτεί. Σε εκείνο το νησί. Αν μεταφερθούμε σχετικά γρήγορα εκεί, θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε στα γρήγορα, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε όπλα κτλ. Ξέρετε πώς πάει. Ωραία. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά για πρώτο επεισόδιο. Κάναμε πολλά πραγματάκια. Vehicles. Yes, ξεκλειδώσαμε και το τελευταίο, το level 4. Οπότε έχουμε λάστιχα, έχουμε βαρέλια, μπορούμε να φτιάξουμε τη σχεδία μας πια. Έχουμε αρκετό ξύλο, έχουμε fibrous leaves. Έχουμε... Θα βάλουμε και λίγα φύλλα κατευθείαν πριν ξεχάσω. Θα το βάλουμε εδώ πέρα για να μας φτιάχνει νεράκι. Γιατί συνέχεια θα διψάμε στην αρχή και θα πεινάμε, θα ανάψω και φωτιά. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης. Σπαστικά πλάσματα, ρε φίλε. Σπαστικά πλάσματα. Τι κάνουν σε ένα έρημο νησί, δηλαδή, πού μπορεί να πετάνε αυτά. Ναι, ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Θα το συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα χτίσουμε αυτό στα γρήγορα. Να μου πεις γιατί να μετακομίσεις εκεί. Πάλι το έχασα. Τέλος πάντων, αφού έχτισες αυτό, ίσως δεν θα μετακομίσω. Τι να σας πω. Αν φτιάξω τη σχεδία, όλα θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Θα φτιάξουμε ένα μικρό σπιτάκι εδώ πέρα, θα ταξιδέψουμε με τη σχεδία να φέρουμε ξύλα ή ό,τι άλλο θέλουμε για να φτάσουμε στο endgame όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι να πολεμήσουμε τα boss, τα τρία boss fights, τόσο ώστε να πάρουμε τα τρία εργαλεία τέλος πάντων για να πάμε στο endgame, στο αεροπλανοφόρο.
Okay, και να δώσουμε επιτέλους ένα τέλος σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί ούτε εγώ έχω δει το τέλος του παιχνιδιού. Θέλω πάρα πολύ να το δω. Και βασικά πείτε μου τη γνώμη σας στα σχολεία, τι θα θέλετε να κάνουμε. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι στην experimental έκδοση, σε αυτή που παίζουμε τώρα. Απλώς έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα νησιά. Okay? Αυτά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο. Και by the way, το ήξερα ότι έχω βγάλει κονκάρδες. Και εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν κάνει autofocus η κάμερα τώρα. Αλλά, yeah. Έχω και κονκάρδες, μπορείς να τις βρεις στην περιγραφή. Αυτά, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, να είστε καλά. Μιλάμε στο επόμενο, τα λέμε στο επόμενο. Θα με δείτε στο επόμενο, θα σας δω στο επόμενο. Γεια. Yeah.